Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα του νησιού, Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Παναία μου του Ατατουρκούθια, έμαζε ούνα μάνταν και σιούρκα στις σιόρ. Παναία μου, έχω πάρει καμάν τζον τον Ομύρου, τζον τον Λιλίκαν και τον Παπαδόπουλο και φτήκαν έξω από τα ρούχα τους. Αλλά λέω να δηλώνουν γυμνιστές οι άνθρωποι. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια ναύτεξ και έτσι το ερευνητικό σκάφος Μπερμπέρος πήγε ξανά στην Κυπριακή ΑΟ. Ε, κατάλαβες κυρία μου. Δηλαδή θέλουν και τα έτοιμα του οικοπαίδου 12 τα τουρκούθια. Αλλά έννοια σου και έχουν γνώση οι φύλακες. Τι θα κάνουμε, θα στείλουμε μου τέσσερις τορπιλάκα τους. Τι, τορπιλάκα τι ακόμα ενάρτου. Αλλά ετοιμάζει τους μια μπουλάσκα νομίρου, μια μπουλάσκα. Να. Τι θα τους κάνει. Θα τους καταγγείλει, θα τους ξανακαταγγείλει, θα τους ξανακαταγγείλει εντός εκτός και επί τα αυτά θα στείλει μηνύματα στις Βρυξέλλες, στις Σεϊχέλλες πάμε για τρέλες. Στο Τζιμπουτί, στο Τζιμπουρτού, πάει την Εφέντε. Αγαπητοί μου, ότι χάσαμε τον λαγκαλμό, θα του στείλει μηνύματα στο Ντουμπάι, στο Παρίσι, παντού. Έπαντα χου ελληνισμών και από που ζουν άνθρωποι αυτού τη γη. Αγία μου! Αγία μου! Να πελάνουν τα email. Στέλνει μηνύματα καταγγελία σε τη σχέδιο. Πραγματοποιεί μια νέα εισβολή. Αυτή τη φορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία κατά παράβαση του διεθνού δικαίου. Η Κύπρος βρίσκεται υπό πολιορκία. Σε πέρα το αυτοκίνητο γιατί νομίζω ότι πήρε το παιδί έως. Κύριος, το αυτοκίνητο. Κύριος, ένα παιδί. Βαμός, κύριε Χάνη. Καταγιά μου, ρε. Με πια κουρία, όπως το σκαλαπούνταρο το πρόβλημα. Τσάντο. Πέντε μου, ρε, αγαπές μου, είναι με σώσε πνίγκε. Χάζει κουλέπτο μου, σαν πω και τελευταίος έκοψε να κομπήσω, ρε. Εμπόσου να δέρω, πρόεδρε! Στο σέρκα έχω, τσι με τίποτα οχτά μπορεί να σκεφτώ! Εντάξει, αγαπητοί, ηρέμησε. Μια κουβέντα είπαμε, μην παίρνεις φορά. Πέτε μου τώρα τι έχουμε, διότι έχω να πάω και σε έξι γάμουνα. Πρόεδρε μου, όλοι, μα όλοι, λένε ότι υπαναχώρησες το Κυπριακό.
κατάλαβα, να μου τα πρίσουν παλε. Πέτε μου τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, νιώθω να κόβω δυσφορία. Πέτουσε, πρόεδρε, ότι σου έχουν βάλει το πιστόλι στο κρόταφο. Πέτρε, πρόεδρε, πρόεδρε. Έλα, ρε. Πέτουσε ότι βάλα σου το πιστόλι στο μέτωπο. Όχι, δεσμεύτηκε, πρόεδρε. Ω, τούτο είναι διπλωματικό ελιγμό. Πολλά καλό, κυρία Λέλα. Χαρίκλια. Χαρίκλια, αρέσκει μου πολλά. Ευκιαγουρί. Πε μου ρε, η οικονομία να έχει ανακαψίν το 2015. Ούτε με τα κιάλια, πρόεδρε, δεν θα τη δούμε την ανάκαψη. Όμως σίγουρα, προεδράρα μου, θα έχουμε να ανάπτυξη στην ανεργία. Εν κάνει τούτο, ζετούλα μου, αγάπη μου. Πε μου ρε, Μιτσί, κυπριακές αερογραμμές, ρε. Ο γάρος πετάει, ρε. Να ψοφίσει ο γάρος, πρόεδρε. Μπράβο, ρε, Μιτσί! Το αέριο, ρε, χασικουλέτο μου. Θα ρωτάτε με εμένα, πρόεδρε, για το αέριο. Ξέρω εγώ. Ας το αφήσουμε φλού, πρόεδρε. Με τη μάπα και τον κουτσοκούμνη, ρε, να μου γίνεται. Δεν το σε κόφτη, πρόεδρε. Αφού απόλυτο να είσαι πρώτος. Σχολάστε, ρε, για να μου, πρόεδρε. Θα μείνε σαν και να σου κουμάει. Ελάτε, ρε, ελάτε, αγάπη. Εμένα στο γύρι μου, ο πατέρας μου είπε ότι το πρώτο είναι το Χριστού. Και το άλλον το η Βασίλη. Και το άλλον το η Βασίλη και μετά. Έλα, εδώ είναι το η Βασίλη. Τι έχουμε? Γιατρέ, πονώ πολλά η κοιλιά μου. Τι έφαμε? Τι έφαμε, γιατρέ μου, πολλά πράγματα. Το έκαναμε σπίτι σούβλα, έφαμε μακαρόνιο φούρνο, πατάτες και σκέτες και αντιναρτές, έφαμε λουκάνικα, παστούρμα, σκεφαλάκι, πολλά ορεκτικά, σαλατικά. Τι έκαμε? Ξεκινήσαμε με κρασούι, ύστερα κάτσαμε να φάμε, πιάμε τα ουίσκια και ύστερα πιάμε και δυο μπουκάλες βότκα. Τούτα μόνο? Ναι, φέτος είπαμε να μην ξανοιχτούμε πολλά. Γιατί, ε? Έχει κρίση. Έχει κρίση, έχει κρίση. Αυξάνεται ο κόσμος που περιβάλλει τον σύλλογο μας. Ο σύλλογος μας ονομάζεται Προκόλ. Πρωινή κολυμβιδέας. Προκόλ, μάλιστα. Θέλουμε ενός εκεί. Όχι, όχι. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μέσα το λεμεσανό πείραγμα. Προκόλ. Ενισχύουν τις γραμμές του Προκόλ. Ήρθαν και νέες κοπέλες, ακούγεται εδώ στις ημέρες. Και οι Προκόλ να ψάρουν. Ρε αγάπες, μα ακούσατε τι βαριές κουβέντες εξεστόμησε ο Κουτσοκόμνης προς τους πολιτικούς μας, έκαμε τους σίσκα τους. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, κύριος Κουτσοκόμνης, σε συνέντευξη τύπου είπε ότι η ΚΟΠ δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους πολιτικούς. Ούτε την οικονομία εγκατέστρεψε, ούτε μίζες από τα αποχητευτικά πήρε, ούτε εισφορές από την εταιρεία Focus. Δηλαδή τώρα να τους τη χαρίσουμε. Γιατί ρε Παναγύρε κουμπάρεν τους εύκαλε τσίχ με κάμια καμερού ανέτσις και δύο σαν τους αόρατους φακούς που κάμια ο τσεκουρούι μου στο ΡΙΚ. Και αυτό απαγορεύεται. Για να δικαστεί στην Κύπρο κάποιος διαιτητής που έκαμε στην Κιάγο ανεσμένα μου πρέπει να πάει να βρει το δικό του νερό το Κρήτου και να του πει «Κυρία Ρικό, έκαμε στην Κέ, βάρε με μέσα». Εφθαρσός, μίλησα ότι οι στημένοι αγώνες πρέπει να γίνονται γιατί έρχονται φάκελοι από την UEFA. Έχουμε στο παράθυρο της εκπομπής μας τον προφέσορα της νομικής. Άρα. Τον ειδήμονα του συντάγματος. Έχουμε να αποστηρίζει παράγκα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο κινητό δικαστήριο ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Παρακαλώ πάλι μην με διακόπτετε. Κύριε Μαρκίδη, ο κύριος Κουτσοκούμνης σε δηλώσεις τον αναφέρθηκε στις καταγγελίες του διαιτητή Μάριου Παναγή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Συγκεκριμένα είπε ότι οι καταγγελίες του κυρίου Παναγή πέφτουν στο κενό διότι ελείπονται και στερούνται στοιχείων. Παρακαλώ, ποια είναι η ερώτηση σας, αγαπητή μου? Λοιπόν, πώς μπορεί να γνωρίζει αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της ΚΟΠ και δικαιούται να σχολιάζει υποθέσεις που εξετάζονται από την εισαγγελία? Βεβαίως και είναι, αγαπητή μου κυρία Φαραώνα. Είναι δικαίωμα του κυρίου Κουτσοκούμνη, όπως και κάθε βασιλιά, να σχολιάζει ό,τι θέλει. Μα ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι βασιλιάς? Σύμφωνα με τον νόμο του 1920 περί βασιλείων και βασιλιάδων.
για συγκεκριμένα εδάφιο 7, παράγραφο 15 και μέχρι την 24η γραμμή, άτομο το οποίο βρίσκεται σε προεδρικό αξίωμα πέραν των 12 συνεχόμενων ετών, αυτόματα να γυρίσετε σε βασιλέα και θεωρείται γαλαζοέματο. Δηλαδή, μα λέτε ότι ο κύριο Κουσοκούμνη είναι βασιλιά. Μα έτσι γαβρίζετε τα μέσα τα όλα. Μα δεν το λέω εγώ, αγαπητή μου κυρία Φαραώνα. Το λέει ο νόμος. Ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι πρόεδρος της ΚΟΠ για 14 συνεχόμενα έτη, άρα είναι βασιλιάς της ΚΟΠ. Και άρα μπορεί να λέει ότι του καπνείς. Και πώς γνωρίζει ο βασιλιάς Κουτσοκούμνης ότι οι καταγγελίες του Παναγή δεν ευσταθούν. Μα και γιατί βγήκε να το πει. Μα σας παρακαλώ, αγαπητοί μου. Μα προφανώς το είπε για να προστατεύσει τον κύριο Παναγή. Γιατί αν δεν ευσταθούν οι καταγγελίες του κυρίου Παναγή, κινδυνεύει να πάει φυλακή. Μα να μου πούν πως κάνουν την ταχυνόπιτα τώρα. Δεν θα μου γράφατε και δεν θα είχατε την θέση ότι κάπου, ξέρω εγώ, περπατώ τυφλός μέσα στον ήλιο. Και να τερματιστεί επιτέλους και στη δική μας την πατρίδα. Είναι αδιανόητο κάποιοι αντί να επιχειρούν. Στο ίδιο έργο θεατές. Επικρίσεις από όλα τα κόμματα. Πλην του δικού του. Δέχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό και στο φυσικό αέριο. Έτσι είμαστε δέκα στην Κύπρο, αγάπη μου. Όποιος είναι Κυπροέδρος, είτε Χριστόφιας, είτε Νίκαρος, όσον αφορά το Κυπριακό, να ακούει τα πάστη και λέει. Πειρά δέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας από την Ευρωβουλευτήνα του κόμματος, Στελένη Θεοχάρους. Η οποία ρέντα είναι η Ελλούδα μου. Εγώ πιστεύω πάει ο Λόισα για πρόεδρος. Φούλη μου, έσαι πετσιά κλέπε. Ρέσει τον Τζεμιακελέ. Μια μορφό η τσάρη και να κάνει το φουλού είναι να συγκάψει. Να τον κάνει εγχείρηση όξυπνο. Μάζεψε τα καλά. Του τα βράτσα πιάνε πιο μίτσα. Μια μου. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον έντιμο Υπουργό Υγείας για τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές. Είμαι εδώ σήμερα για να μεταφέρω τις ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και τα χρόνια πολλά της τιμολογιακής πολιτικής των φαρμάκων με την αλλαγή νομοσχεδίων, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας και άλλα μεταρρυθμιστικά μέτρα. Καλημέρα, δεν είσαι πλάσμα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα, λόγω καιρικών συνθήκων, αναγκάστηκε να ακυρώσει υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για να γίνει στην προεδρική κατοικία στο Τρόδος. Ωραία. Πείτε μας παρακαλώ ποιες οι συνέπειες της ακύρωσης αυτής. Όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Πυσία, μετά από αυτήν το απρόσμενο γεγονός εμείναν μας και τα Πέικα και τα Λουκάνικα και ο Φταλιάς και εμάς. Επόμενη ερώτηση. Κύριε εκπρόσωπε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου θεάθηκε να πίνει καφέδες σε πολυσύγνωστο καφέ με την ηγεσία της ομάδας του και παράγοντες της ΚΟΠ. Ο κύριος Ιωνάς, τι είναι τελικά, υπουργός ή οπαδός, σχολιάστε. Αχ, Ιωνάκη, Ιωνάκη, ξύλο που θα το φας. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΟΠ, κύριο Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Τώρα εσείς κυρία Κορινθίου, δηλαδή θέλετε να αρχίσω να λέω ότι ο κύριος Κουτσοκούμνης την έχει δει κάπως ή έχει καβαλήσει το καλάμιν ή είναι ψωνισμένος. Όχι, λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται εγώ να πέσω σε αυτήν την παγίδα. Δεν με πέσω, δεν με πρόκειται να βγω. Κύριε Πρόσωπε, έχετε δει στην τηλεόραση τις εικόνες με τις πλημμύρες στη Λεμεσό? Τις έχω δει κύριε Κλανκίδη και είναι εξαιρετικές. Μάλιστα, πώς σχολιάζετε?
Οφείλω να ομολογήσω, η Λεμεσός, ρε παιδιά, έχει κλέψει την παράσταση με τις πλημμύρες της και από τη Λάρνακα και από τη Λευκοσία. Όμως δεν θα ήθελα να προτρέξω και να πω κάτι σημαντικότερο, κάτι εκτενέστερο, διότι θα ήθελα να δω και τις πλημμύρες της Πάφου για να συγκρίνω, να έχω. Κύριε εκπρόσωπε, αληθεύει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σταματήσει το κάπνισμα από τη Νέα Νιόρκη? Όχι ακριβώς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σταματήσει το κάπνισμα ενώ ήταν μέσα στο αεροπλάνο ερχόμενος από τη Νέα Νιόρκη. Μάλιστα. Υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας? Η οικονομία μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται έτοιμη να σταρτάρει αυτόν, αλλά περιμένει τον Μπαρμπαρός να δει να μπου... Τι είναι ότι περιμένει τον Μπαρμπαρός? Τον Μπαρμπαρός είναι... θα σας απαντούσα, αλλά δεν... Να πιέσω κάμω από τα αγγλικά. Με βόλες κατά των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών επανέρχεται το ΑΚΕΛ στο θέμα των κυπριακών αερογραμμών. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, βασιζόμενος στις καταγγελίες της συντεχνίας των πιλότων, έκαμε λόγο για διαπλοκή και αδιαφανή διαδικασίες, ειδικά στην εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή. Μιλώντας στην πρώτη ενημέρωση του ΡΙΚ, ο Χάρης Γεωργιάδης χαρακτήρισε παράδοξο αυτοί που δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους, κατά την έκφρασή του, να είναι νόμιμες οι ενισχύσεις, να ζητούν τα ρέστα από αυτούς που προσπαθούν έστω και εκ των υστέρων, όπως είπε, να δικαιολογήσουν τα δικά τους αδικαιολόγητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού σας είπε ο άνθρωπος, με ανησυχείτε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Λοιπόν, για να δούμε πόσο καλή είναι η χρονιά. Θα σας βοηθήσει, Ράκο. Θα σας βοηθήσει ο Γιώργος τώρα με τα θέματα. Είναι στο καλό, να ξαναμιλήσουμε. Κάτσαμε στην καρέκλα του υπουργού. Τρίζει όμως, σαν να μένει να κουβαλά. Τρίζει. Δεν είναι δυνατό, ενώ διεθνώς η τιμή πετρελαίου έχει κατρακυλήσει, στην Κύπρο μόλις έχει κυλήσει. Θέλω να καλέσω όλους τους πρατηριούχους, όπως πάρα αυτά μειώσουν σημαντικά την τιμή της βενζίνης για όλα τα οχτάνη. Επίσης πρέπει να μειωθεί η τιμή του ψωμιού, του γάλακτος και της στυρόπιτας. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω άπαντες ότι επί δικής μου προεδρίας η διακύμαση των τιμών της αγοράς λειτουργούσαν άψογα. Η βενζίνη ήταν μπαύτινη, το ψωμί ήταν ένα σερίνι, η πίτα με σουβλάκια τρία, η ενισχυμένη πέντε. Τώρα θα μου πείτε ότι τότε το πετρέλαιο ήταν μούχτι. Ποσός με ενδιαφέρει και παρακαλώ πιστώστε με και με ολίγον πατριωτισμό. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ και από τον θρύλος πρωτάθλημα. Εγώ είμαι ο Σταύρος Αλαμπρίτης, είμαι ο πρόεδρος του Συνασπισμού των Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων. Όπως γνωρίζετε, ο σημαία είναι το των μελών του Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, Γεωργία μου, να είσαι καλά. Άρε Χελιδόνι μου, άρε Δόνι μου, ως πριν σκέφτω μάιζε σου είναι γκρινιάζες ποτέ, αλλά λες τώρα τα ούλα και αμε, αχ, είναι μπορεί να κάνουμε τώρα, εφάσισε λάχανο σε μια νύχτα η πορτοκαλί για να πιάτον κολοκούθια. Λοιπόν, η εταιρεία ΤΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι ύστερα από διαβουλεύσεις με τον προπονητή της ομάδας του Γιώργο Δόνη, αποφασίστηκε κοινή συνενέση η διακοπή του συμβολαίου του. Ο κύριος Δόνης δήλωσε ότι θα παραμείνει πιστός οπαδός του ΑΠΟΕΛ. Καλά, αγάπη μου, είτε τον εθιώξαν τον άνθρωπο, το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτο στη βαθμολογία. Είναι πήγε στου ομίλου του Champions League, και πιάνει κανένα δεκάρκα εκατομμύρια ευρώ. Έπιασε Champions League, όχι απάντα μου, έπιασε. Ποιο? Έσαι του καλό, έσαι σου κύριε Δόνη, άντε στο καλό. Πάνω με τα νεύρα. Έτσι. Είσαι τίποτε με το Δόνηρα. Όχι. Θες και ποιο τα περιοδικά να σκευάσω. Να δούμε
Μπαίνουν σε και μου χάνει. Δεν ξέρω κι εγώ. Είναι μου τότε νεύρα τα σκόπιμα τη και γιο. Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε. Αν περάσεις την πόρτα, αδειώ. Πήγαν και οι γιορτές, πίσω στη δουλειά. Πίσω στο σχολείο. Πίσω στη ρουτίνα, θα με στον καναπέ. Ρε Παύλη, πόσο καιρό είναι ανεργός ρε, τώρα ξέρε πιένε έξω έβρε καμιά δουλειά ρε. Έλεω και να φουτούλανες μου, εφαΐθεις και αμένα με πολεμάς. Αφού ξέρεις ότι το περιβάλλον εργασίας τώρα δεν είναι ευνοϊκό για την επαγγελματική μου καριέρα. Θα πάμε ένα μονίχι και ευρώ. Κι άλλε φάουν σαρέ σου. Και μπορώ να μην ξέρω που μαχαιρό φλουρίζει διαμάντο. Αφού έχω φλεξί μου. Πρόσεχε να με πνίσει. Παύλη, ρε μας άλλα και το μωρό να ευκάλε σπυράκια πας στο πρόσωπο του. Αφού ελούνεται καλά ο γάρος. Συναγερμό στην Κύπρο, καθώς σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λάρνακας υπήρχε επιβάτης που πιθανό να είναι μολυσμένος με τον ιό του έμπολα. Περνάμε τώρα σε τοπικές ειδήσεις. Σε άλλα νέα. Δεν κακόνι σωρίσω. Κορί, ο ιόν μας σωρεί, αλλά πως έπιανε τον ιόν του έμπολα. Τι τα ιόν εμπόφκαλε κιόλα. Ρε Παύλη, για όνομα του Θεού, ρε, μα ότι κόμμε να πεις εντάθος, ρε! Κουτούλα, μην με αντιγράφεις, μα πρέπει να μου πάσει, ναι. Τίποτε είναι πασαντό, λοιπόν, να παιχτούν ο μπαρός στον πιγιολί που του αλετούν το χωρί πάση και λένε όλες σαν κάρι πολλά σε να μην να πόσει. Ρε, περίμενε, ρε, ρε, μα πιγιολί το χτυπή άντρο, ρε, τα μου να το κάνει. Για χαρά είναι όλες σαν κάρι. Κυρίες και κύριοι, θα σέσω, θα θέσω. Αποθράσινθησης. Στην πλήρη αποθράσινθησης. Της ακύρωσης. Η εφθότηση και εφαρμογή του. Για το χρηματικό. Πάμε ξανά. Το σωστό τρόπο αντιμετώπισης. Για στήριξη των προσπαθειών. Ναι, η επιτριβή θεσμός. Και για την συστράτευση. Τα ισότα. Το... Να. Και γιατί είναι, και πώς με... Επαναβεβαιώνουν. Η διοχέτευση κυπριακού φυσικού αερίου, φύση. Να ζητούν από τις κυβέρνα, ναι, ξανά. Καθαρά με το σκυλάκι σας. Α, δεν είναι σκυλάκι, είναι γάρος. Ζητάζω να μπεις κι από το πάθος της στιγμής. Στην νεοπάλιο αν θέλεις, σκούπεις τα πόδια σου και πέρασε. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε μας, το μοναχοπέδι μας, ο Παυλάκης μας. Νομίζουμε ότι έχει έμπολα. Παρακαλώ γιατρέ, αν θα αναγκαστείτε να τον κοιμήσετε, να μας πείτε μόνο πόσο θα συγχύσει με τη διαδικασία, διότι αυτή την περίοδο δυστυχώς έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Μα το μωρό έχει έναν απλό εξάστημα, καλέ μου. Αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Είσαι καλά, Παυλάκι μου. Κυρία γιατρίνα μου, μπορώ να βγάλω και αυτόν από πάνω μου. Όχι ακόμη. Μια όμως και ήρθαμε στο ιατρείο σας, είναι εύκολο να με κοιτάξετε και εμένα, διότι είμαι μασανή για να μην χάσει ένα πιχούλιτο. Αν είναι να με σκασάρει και λίγα νύχια. Τρέχουν. Φυσικότατο. Άραγε, τι έχει ο παπάκης. Βιχαλάκι. Πιο βαρύ βιχαλάκι. Να μπει ο αέρας. Να βγει ο αέρας. Σας παρακαλώ, θα συγκετεύω, κάνετε κάτι. Η σεξουαλική μου ζωή αυτή την περίοδο παραπέει. Έχει αγγίξει τα όρια της ανικανότητας. Χρειάζομαι έμπρακτα τη βοήθεια σας. Μα εγώ είμαι μια απλή κτηνίατρος. Σας παρακαλώ, να που θέλετε άλλο να κάνω. Να σχίσω, να γονατίσω, να γαυγίσω. Μπορώ άλλον εν σαν κρίσα. Βάρτε μου το λουρί πάει στον λαιμό. Θέλω να γίνει σκύλος σας. Θέλω να σας αντικαμβηγήσω πολλά σκέλα. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι. Μα τι κάνει το σύνορα ο παπάκης. Παυλάκη μου, έχω
μια υποψία για το τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Παπάκης. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Μήπως έχεις ραντεβού με την τύχη σου? Jackpot στο Joker. Αυτή την Κυριακή 1.600.000 ευρώ. Joker. Από την ΟΠΑΠ Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Αντιπαράθεση με φόντο το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών. Διαχρονικά τα προβλήματα, δεν μπορούσε να σωθεί η εταιρεία, δηλώνει η κυβέρνηση. Ευθύνες και πρόθεση καταλογίζουν κόμματα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι. Αθήνα Λάρνακα, η τελευταία πτήση των κυπριακών αερογραμμών. Πώς αποχαιρέτησε το πλήρωμα. Οι διευθετήσεις για τους επιβάτες. Η Πάφος εκλέγει αύριο δήμαρχο. 8 υποψήφοι διεκδικούν το αξίωμα. Όλα έτοιμα για την ώρα της κάλπης. Με τσατιστά και καλικαρδιά συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Ο παππούς ο Χάρης μας αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Φόρμουλα E Αργεντινή. Το Σάββατο στις 8:30 το βράδυ από το RIC 2 και το RIC HD. Οι ακροάσεις συνεχίζονται στο Eurovision Song Project. Παρακολουθώ τη Eurovision. Και αυτή την εβδομάδα ένα καινούριο επεισόδιο με μοναδικές φωνές και ερμηνείες που θα δικάσουν την Κριτική Επιτροπή. Τι θα ψηφίσεις? I'd love to sing you a little part of that. Μα είναι φωτεινό, λαμπερό. Should I live, should I die without your love? Cyprus needs a good tune. Στο ταξίδι. Κυριακή στις 9:05 το βράδυ από το RIC 1. Ένα σιλάθος. Πατάτες αντιναρκές, λαλό σου. Ακούτε το τούτο. Ο Λίο έκαμε Twitter με την βοήθεια του Βίκτορα Παπαδόπουλου. Wow, θα τον κάνω follow. Κόρη, μα είσαι σίγουρο ξανά το Twitter έκαμε το Βίκτορα Παπαδόπουλου με την βοήθεια του Λίο? Α, μπορεί, δεν ξέρω. Α, εν πάση περιπτώσει να τον έρθω. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας, ρε αγαπές. Να σας υπενθυμίσουμε ότι από την άλλη εβδομάδα αλλάζουμε ώρες και μέρες προβολής. Θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο προβολή των πατατών αντινακτών. Λαλό σας. Πιάμε. Bye. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πέμπτη, Παρασκευή, 10 παρατέταρτο. Πατάτες αντινακτές. Το ίδιο έργο
θεατές. Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Φτύσεις από όλα τα κόμματα. Έχω την κατάκα μου. Και ήρθαμε όμως για να μην ήρθαμε νησιάδικα. Μπορείτε να με κοιτάξετε και εμένα. Έκαμε. Ένιωσα τώρα με. Λέγε Λαζά, εσύ το ξεκίνησες, φίλε μου. Μα το μωρό λέει έχει δει άλλος πως. Λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται εγώ να πέσω σε αυτήν την παγίδα και να μπω σε... παγίδα την οποία δεν πάμε να εμπίσαν και ο πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΟΠ, κ. Κωστάκη Κωστοκοτσοκούμνη, με συγχωρείτε. Ένα πρόβλημα. Θα θέλατε βέβαια τώρα εγώ να πω ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει, είναι ψωνισμένος, έχει καβαλήσει το καλάμι. Ναι, όχι, δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο, αγαπητοί μου, οπότε δεν θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Όχι, συνεχίζουμε, κυρία Τσαπανιά. Και πού σε ζούμε να βρει κάτι. Κάτι κάνω μόνη. Όχι, μη του. Αχ. 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 Αχ